Ρε Μέρη, ειλικρινά να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι δεν τα έχετε με τον Ουγγαρέτο. Ναι, ναι. Ωραία. Όμως, ρε παιδί μου, είστε το... και ξέρω ότι είστε πολύ φίλοι. Υπάρχει ενδιαφερότητα. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας που ξαπλώνει πάνω του, αυτός σας βάζει λίγο τσιγάρα. Φοράει το σακάκι του. Ειδικά αυτή εδώ η φωτογραφία. Δεν σας έχει βγει κάτι λίγο σεξουαλικό. Γιατί είστε και ωραία παιδιά και δύο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Εγώ δεν λέω ότι τα έχετε. Εγώ ξέρω ότι δεν τα έχετε. Όμως, άλλο λέω ότι όλο αυτό το πράγμα. Που είστε φίλοι και δεν τα έχετε το ξανά. Όμως δεν σας έχει βγει κάτι σεξουαλικό με τόσο πολύ τρυφερότητα. Αυτό καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί εμείς αντιλαμβάνομαι. Αυτό λέω εγώ, γιατί εμείς οι άλλοι. Μα δίνουν διαφορετικά από ό,τι βγαίνει εσάς. Γι' αυτό το λέω. Αυτό με το χέρι είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ τρυφερή, παιδιά. Μήπως κάτι γίνεται. Όχι, όχι. Εγώ πολλές τέτοιες. Αυτή η φωτογραφία που έχετε μπλέξει στα χέρια, ρε παιδί μου. Αχ, ναι, ήταν μια κομματάρα και ήμασταν έτσι. Α, αυτό πώς έγινε, ρε παιδί μου. Αυτό μπορούσα να μου πει. Να σου πώς κάνει έτσι τα χέρια. Καταρχάς μπορεί να σου μιλήσει ο Άρης γι' αυτό. Ενώ ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γενικά με τους ανθρώπους ναι, εμείς ακουμπιόμαστε εδώ όλη την μέρα. Ακουμπιέμαι πολύ, μου βγαίνει. Έτσι ρε Μέρη. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Ναι, μου βγαίνει, τι να κάνω. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Οπότε δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Ο Δημήτρης από την άλλη δεν είναι τέτοιος άνθρωπος να ξέρεις όμως. Δεν είναι, αλλά με μένα είναι. Επειδή το ξέρω το Δημήτρη από τότε που κάναμε παρέα, ο Δημήτρης είναι σαν και εμένα. Τρελαίνεται να τον ακουμπάνε. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να μαγγίσω άνθρωποι που δεν θέλω. Δηλαδή επιλέγω πολύ λίγους άνθρωπους να μαγγίξω. Τρελαίνομαι να μαγγίζει ο άλλος. Το θεωρώ έχουμε... πολύ. Δηλαδή ότι ναι. Μπαίνει πολύ πάνω μου όταν μαγγίξει κάποιο. Καλά, που το έχω στο εγώ σε αγγίζω του κάνω μασάζ πάντω. Με επιτρέπει. Εντάξει, ναι. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Έχουμε μια οικειότητα που το επιτρέπει αυτό. Εμένα μου αρέσει. Ο τρόπος που κοιτιέσαι δεν καταλαβαίνει. Ναι, αλλά εδώ το περιοδικό λέει ρε παιδιά. Όχι να μην ρίξει. Να κάνει μια ερώτηση. Εμένα ξέρεις τι λέει αυτό. Το περιοδικό κάτι γιατί ξέρει το από εσάς, το περιοδικό, αν ξέρει κάτι παραπάνω, σίγουρα δεν το ξέρει από μένα. Εμένα ένας άνθρωπος δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν πρέπει να μου πάρει κάποιο τηλέφωνο γι' αυτά. Με σε πήρε ο Νίκος. Η Ναταλία Αργυράκη. Να πω κάτι, αν επιτρέπετε, Μέρη. Αλλά οι φωτογραφίες είναι έντονες, κατάλαβες. Καλά, μωρέ, φέι, τόσο έντονες εγώ δεν τις βλέπω. Δεν ξέρω, επειδή εγώ έχω συνηθίσει. Για φίλη, λέει. Για φίλη. Εντάξει, επειδή εγώ έχω συνηθίσει να είμαι έτσι. Δεν το ξέρω. Για μια θρασιά δίπλα. Η θρασιά και ο Σαμοήλη. Διαβάζω εδώ ότι ήρθαμε και φύγαμε μαζί βλακεία. Περίμενα ένα τέταρτο. Τον άρθει η Ράνια, 20 λεπτά ο Σπύρος. Σε πήρε κανείς από το περιοδικό. Και ο, όχι, και ο Δημήτρης ήρθε 3 τέταρτα μετά και έφυγα μόνη μου. Το Μαζντά. Το θύμα είναι το αυτό που πάει να κρατήσει το τραπέζι. Εγώ ήμουν το θύμα. Πάντως, κυρία, να σου πω κάτι. Το περίεργο ξέρεις ποιο είναι. Επειδή ξέρω, ρε παιδί μου, ότι ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον διευθυντή του περιοδικού, τον Νίκο τον Γεωργιάδη. Η Μέρη δεν γνώριζε τίποτα. Φαντάζομαι ότι μάλλον ούτε ο Δημήτρης προφανώς πρέπει να ξέρει. Μια οχιά, να είμαστε αντικειμενικοί. Α να πει όλη την πρόταση του Καβατζήκη, μην τον κόβει πάρα πολύ. Δεν την κατάλαβα. Θέλω να ακούσω λίγο παραπάνω. Δεν την κατάλαβα. Συγγνώμη, κάθε. Μηνύματα τώρα. Εγώ είπα απλά ότι ρε παιδί μου. Α πούμε ο Νίκος για να βάλει ένα τέτοιο τίτλο στο περιοδικό, το έχει φίλη. Η τρεφερή νύχτα. Πήρε ένα ρίσκο γιατί έχει πολύ καλή σχέση φίλη και με τον Δημήτρη. Άρα κάτι ξέρει που δεν ξέρει η Μέρη. Όχι, εγώ λέω ότι πήρε ένα ρίσκο. Μήπως έχει γίνει τίποτα στον ύπνο σα. Παναγία μου! Μήπως έχει γίνει κάτι στον ύπνο σα μέσα. Μήπως πήρε τον Ουγγαρέζο που μίλησε με τον Δημήτρη. Πολλές φορές. Εκεί ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε στη Μέρη. Και ο Δημήτρης έχουν μιλήσει για τις σχέσεις τους, είναι πάρα πολλά χρόνια φίλοι. 10. Παλιότερα έχουν πει ότι είχε ξεκινήσει να γίνει κάτι ναι, πιο όχι, ερωτικό. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι για να μπούμε στη διαδικασία της φιλίας, προφανώς παίρνει από το μυαλό σου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνει κάτι ερωτικό. Αλλά δεν κατέληξε. Αλλά άρα γίναμε φίλοι. Αντικειμενικά, αυτή δηλαδή η φωτογραφία και αυτή θα μπορούσε να ήταν και ένα ζευγάρι. Ναι. Όχι. Εντάξει, θα μπορούσε. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι φίλοι. Εγώ είναι... όμως. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω. Εμένα όμως δεν μου φαίνεται τόσο υπερβολικό γιατί με τους ανθρώπους. Ακουμπιέμαι. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Άμα σας πω πώς χαιρετιστήκαμε χθες με τη Σάσα και τον Άρη που όχι, πες το στον αέρα. Όχι, να το πεις. Μη φωνάζεις, ρε Σασούλα. Ναι. Θέλαμε να το κάνουμε αυτό τη μεγάλη εβδομάδα. Εντάξει. Και να σου πω κάτι. Αλλάζει πολύ γυμνή πλέον κάτω στο καμαρίνι. Δεν φεύγουμε. Ναι, Γιώργο, είναι υπέροχη αυτή η αίσθηση. Σε καλό και εσένα να έρθει κάποια φορά. Αλλάζουμε γυμνή κανονικά. Ναι. Οπότε. Και τι κακό είναι, αυτό δεν μου κάνει κάτι τρομερό εμένα. Με ενοχλεί, αν με ρωτάς κάτι λίγο, αυτή η παραπλάνηση στον τίτλο ή όχι μόνο φίλοι. Εγώ το ξαναλέω, ο Νίκος, ο Γεωργιάδης είναι φίλος. Για δεν λες ξεκάθαρα κάτι εσύ και το λες τώρα έτσι. Μωρέ, τίποτα δεν θα πω ξεκάθαρα, απλά μου κάνει τύπου σου. Εννοείς ότι έχει μιλήσει ο Νίκος με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης δεν ότι ο Νίκος λέω αυτή τη στιγμή, αν φούσον βάζει αυτόν τον τίτλο, γιατί έχει πολύ καλή φιλική σχέση με τον Δημήτρη και ο Δημήτρης με τον Νίκο, ο Νίκος παίρνει ρίσκο. Μην μένετε σε ένα τίτλο. Σας παρακαλώ πολύ, μην μένετε σε ένα τίτλο. Γιατί και εμένα, ας πούμε, κάθε φορά που κάνω συνέντευξη, παίρνουν μια κάτι που έχει εδώ πέρα είναι για ζευγάρι, θα είναι κάτι άλλο όμως. Δεν είναι συνέντευξη. Εδώ υπάρχει φιλία σου λέω. Παιδιά, όπως και να έχει φωτογραφίες είναι όμορφες. Πολύ είναι το θέμα. Εγώ μπράβο στον Ουγγαρέζο. Μπράβο στον Ουγγαρέζο που σου έδωσε το σακάκι του. Ωραία, πάμε σε άλλο θέμα.